Γεια σας. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε ότι, μάλλον μπορεί να μην το γνωρίζετε όλοι, αλλά είναι γνωστό ότι το άγχος και η κατάθλιψη είναι καταστάσεις οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν χρόνιο πόνο, όπως και μπορούν να αυξήσουν την ένταση ή τα συμπτώματα του χρόνιου πόνου. Οπότε δημιουργείται τώρα η εξής ερώτηση, το οποίο η έρευνα που θα σας παρουσιάσω δοκίμασε να βρει απάντηση. Εάν δοκιμάσουμε να θεραπεύσουμε το άγχος και την κατάθλιψη μόνο, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία άλλων θεραπείων, δηλαδή για παράδειγμα μυοσκελετικό πόνο κτλ. Εάν μόνο διαχειριστούμε το άγχος και την κατάθλιψη θεραπευτικά, τότε θα αλλάξει κάτι στην αίσθηση του πόνου, στην αίσθηση που έχει το άτομο γύρω από τη λειτουργικότητά του στην καθημερινότητα? Αυτή είναι λοιπόν η ερώτηση, την οποία δοκίμασε η έρευνα αυτή του Μόργαν και της ομάδας του το 2021 να βρει απάντηση. Και προσπάθησε να συσχετίσει το άγχος και την κατάθλιψη μαζί με τις μεταβολές στην επίδραση του χρόνιου πόνου στη γεννητικότητα και τις καθημερινές δραστηριότητες. Όπως και να διαπιστώσει εάν θα επηρεαστεί η απόφαση της ολοκλήρωσης ή μη του κύκλου θεραπείων του ασθενούς. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν συμμετείχαν 1.100 άνθρωποι. Είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Και διαλέξαν ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνιο πόνο, αλλά διαλέξαν και κάποιους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν καθόλου. Και εφαρμόσανε σε όλους αυτούς ένα πρόγραμμα για τη θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης, για τη διαχείριση μάλλον του άγχους και της κατάθλιψης, η οποία έχει διάρκεια περίπου 3 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα τα οποία βρήκανε έχουν ενδιαφέρον. Καταρχάς είδαν ότι το 64% των συμμετεχόντων είχανε υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Το 50% από αυτούς είχαν υψηλά επίπεδα πόνου, οπότε βρήκαν ότι υπάρχει ήδη μια συσχέτιση μεταξύ του άγχου και του στρες και επίπεδα πόνου. Και μετά το πέρας των 3 εβδομάδων που δοκιμάσανε να διαχειριστούν κάπως λίγο καλύτερα το άγχος και το στρες, βρήκανε μάλλον, μια υψηλή αλλά και σημαντική βελτίωση τόσο στην κινητικότητα όσο και τη λειτουργικότητα των ανθρώπων αυτών στην καθημερινότητά τους. Και φυσικά είχαμε μείωση του επίπεδου του πόνου, της έντασης του πόνου. Επίστωσαν όμως επίσης πως όσοι είχαν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, σε αυτούς υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο στο να διακόψουν τελικά την θεραπεία πριν αυτή ολοκληρωθεί. Το κύκλο θεραπείων, δηλαδή, πριν ολοκληρωθεί ο κύκλο θεραπείων. Έτσι λοιπόν, το άγχος και η κατάθλιψη είναι δύο καταστάσεις τα οποία μπορούν και να δημιουργήσουν πόνο, μυοσκελετικό πόνο για παράδειγμα, αλλά η διαχείρισή τους είναι σημαντική αν τη συνδυάσουμε και μαζί με τη θεραπεία. Σε σωματικό επίπεδο δηλαδή. Η θεραπεία τους όμως θα συμβάλλει πολύ δραστικά στη μείωση της έντασης του πόνου, του χρόνιου πόνου. Εδώ τώρα να σημειώσω επίσης ότι, να διευκρινίσω κιόλας, ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του χρόνιου πόνου και του πόνου σε οξία φάση. Δηλαδή, αν τώρα χτυπήσω και πονέσω, αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος θεωρείται ένας επίμονος πόνος, διαρκής, παρατεταμένος, ο οποίος υπάρχει και το βιώνει το άτομο αυτό για πάνω από 3 μήνες. Θεωρείται τότε χρόνιος πόνος. Οπότε όλα αυτά τα οποία συζητάμε αφορούν αυτή την κατηγορία του πόνου. Ελπίζω να το βρήκατε και εσείς ενδιαφέρον αυτή την πληροφορία. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.